χαίρομαι ιδιαίτερα. Καλησπέρα σας. Πώς είστε, είναι άρρωστος. Πάει φυρί να με κολλήσει χριστουγεννιάτικα, Παναγία μου. Δεν ήρθε στο Μήλο χτες που ανοίξαμε. Δεν ήμουν προετοιμασμένη, θα σε έρθω όμως εννοείται. Αύριο έχουμε αύριο ο Μήλος των Εξωτικών, μουρλια.gr, θα το λέμε συνέχεια, μουρλια.gr. Αύριο έχουμε τα επίσημα ανοίγει ο Μήλος των Εξωτικών, στα όμορφα Τρίκαλα, στις 6.30, 7, στις 7. Εσείς ελάτε από νωρίς για να δείτε τον Άι Βασίλη και την όμορφη Νεράιδα. Όχι καλή, το απόγευμα. Το απόγευμα, μάλιστα. Τι κάνεις, θα έρθείτε, πάρεις τα κορίτσια και όλα τα κορίτσια σου και θα έρθείτε. Όλες οι γυναίκες σου. Όλες οι γυναίκες σου. Τι κάνεις, αγόρινα μου, τι θα μου μαγειρέψεις σήμερα. Σήμερα σου έχω μοσχαράκι. Ναι. Έτσι για να θέλουμε πρωτεΐνες, θέλουμε βιταμίνες. Ναι, μου είπε και ο γιατρός μου να τρώω κόκκινο κρέας. Το οποίο θα στο κάνω. Δεν λευκό. Έχω αίμα. Θα το βγάλουμε λευκό το μοσχαράκι σήμερα. Λευκό. Με μαγειτάρι και ριζότο. Κόκκινο λευκό. Μου είπε να το τρώω. Το μοσχαράκι θα είναι κόκκινο. Α. Όλα τα υπόλοιπα θα είναι λευκά. Α. Από θέμα σάλτσας. Γιατί θέμα... μου είπα να τα τρώω όλα κόκκινα. Όλα κόκκινα. Τι κάνεις? Καλά, εσύ. Πολύ χαίρομαι που είσαι κοντά μου. Ναι. Και συγγνώμη που είπε αυτά τα πράγματα το προηγούμενο Σάββατο, αλλά έπρεπε να στηρίξω τον καλεσμένο. Τον άλλο, το σεφ. Oh. Τον Γιωργάκο. Γιωργάκο, μου φιλιά στήλω. Να σου στείλω. Και εγώ στη θέση του και εγώ τον Γιώργο. Θα στήριζα να σου πω. Και να στείλω και φιλιά και στον Αντουάν. Εννοείται. Είχαμε πει ότι θα του έχω σήμερα, αλλά δεν του έχω σήμερα. Γιατί θα του έχω προς τα Χριστούγεννα. Ε? Κάνουμε χριστουγεννιάτικο μαζί. Λοιπόν, θες να πεις τι θα μαγειρέψεις. Α, το είπες. Λοιπόν, ναι, μοσχαράκι θα βγάλουμε σήμερα, έτσι, με ριζότο και μανιτάρια. Ναι. Είπαμε θα το βγάλουμε σε λευκό, έτσι, με κρασάκι, με λίγο αλευράκι, κρέμα γάλακτος, βούτυρο, αλάτι, πιπέρι, κρεμμύδι, μοσχοκάριδο, μπαχάρι και δάφνη θα χρησιμοποιήσουμε για να δώσουμε άρωμα στο μοσχάρι. Ψιλοκουμένο μαϊδανό, παρμεζάνα, τα μανιτάρια μας. Έτσι, αυτά προς το παρόν. Perfecto. Και εγώ σήμερα θα τηρήσω τους χρόνους. Τους χρόνους που μου δίνει και το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Ακριβώς θα είμαι σήμερα στους χρόνους. Και φυσικά να μην ξεχνάμε ότι σήμερα προτείνουμε σε όλους εσάς από τα Κατόπουλα Θάνος έναντι του Μήλου του Παπά, εδώ στη Λάρισα, υπέροχο κορίτσια και αγόρια. Λουκάνικο κοτόπουλο που πρέπει να το δοκιμάσετε γιατί είναι και φοβερά διαιτητικό. Δεν είστε άλλο το λουκάνικο που έχετε μάθει. Κοτοπουλάκι, λουκάνικο κοτόπουλο και το άλλο, η άλλη μίξη, η οποία είναι μεξικάνα, ναι. Ναι. Και επίσης να πούμε και για τον μπαχαρικό, το οποίο είναι ιδιαίτερο. Ιδιαίτερο γιατί είναι μυστική συνταγή του κύριου Θάνου, έτσι, με αυτά μαρινάρει τα κοτόπουλα, γι' αυτό και αυτό δίνει την νοστιμιά σε όλο το φαγητό. Έτσι. Πολύ ωραία. Και εγώ θα ξεκινήσω αμέσως, Βαλάντι, για να δω πόσο έτοιμος μπορεί να είσαι. Ήδη έχω δημοσιεύσει τη φωτογραφία μας στο Facebook. Στη μουσική σας έχω τα καλύτερα, γι' αυτό πρέπει να μείνετε κοντά μας εδώ. Δεν θα σας παρουσιάσω όμως ακόμη. Και φυσικά ο Βασίλης, να πω μια καλησπέρα στα δικά μου τα αγόρια. Στο Γιώργιο τον Καλόγερο που είναι στο Control Room, στον Δημήτρη τον Στέφο. Στον Βασίλη Καραμπά στην προσωπική μου κάμερα, Άνω Αγοριανή. Έρχομαι σε λίγο με αφιέρωση. Έρχομαι σε λίγο με τραγούδια αφιερωμένα μόνο σε εσάς, παρακαλώ πολύ. Όπως επίσης και οι αφιερώσεις που έχω από το Μήλο των Εξωτικών από εχθές έρχονται σε λίγα λεπτά. Τι ήθελα να πω, είχα σταματήσει στον άλλο συνάδελφο αγαπημένο, στο Βαλάντι Καπίτσα. Και η προσωπική κάμερα του Δημήτρη Τερζούδη. Θα αναμετρηθούμε στη χριστουγεννιάτικη εκπομπή. Θα γίνουν όλα αυτά. Και φυσικά να στείλω τα γλυκά μου φιλιά στον όμορφο Βόλο και στο Μιχάλη το Φατέκα, Control Room. Και κορίτσια και αγόρια και μικρά μου παιδιά, κάντε ένα κοντινό στο παπούτσι. Κάντε ένα κοντινό στο παπούτσι, παρακαλώ πολύ. Έχω βρει την τέλεια σελίδα κορίτσια, αγόρια και παιδιά. Έχω παραγγείλει παπουτσάκι, trumbukis.gr. Δωρεάν μου το στείλανε, δωρεάν η αντικαταβολή, παιδιά. Και αν δεν σας αρέσει και δεν σας κάνει, η επιστροφή και πάλι δωρεάν. Trumbukis.gr, σε λίγο θα μπούμε μαζί, εδώ από τον υπολογιστή. Πριν όμως εγώ ξεκινήσω την μαγειρική, κοιτάξτε το καλύτερο. Το έχει και παιδιά και σε λεοπάρι, ήμουν ανάμεσα σε αυτό και στο λεοπάρ. Θα μπούμε, θα σου ψωνίσω και εσένα, αγόρι μου. Θα σου πάρω παπουτσάκια. Όμως, για να ξεκινήσουμε εμείς τη σημερινή μας. Πού είμαι, με έχουν μπερδέψει, είμαι στο Βασίλη. Για να ξεκινήσουμε όμως τη σημερινή μας εκπομπή με πολύ τραγούδι, αυτό θα γίνει σε 2 λεπτά από τώρα. Γιατί πριν, εμείς θα πρέπει να μάθουμε ποιος προσφέρει τη συνταγή μας στη σημερινή εκπομπή, ποιοι είναι οι χορηγοί μας, ποιοι μας έστειλαν αυτά τα ωραία κοτόπουλα, τα ωραία κρέατα και όλα αυτά. Πάμε λοιπόν να δούμε την κουζίνα, πάμε να δούμε ποιοι προσφέρουν τη σημερινή μας συνταγή και ερχόμαστε σε 1 λεπτό από τώρα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Αυτή προσφέρουν τη σημερινή μας συνταγή. Σε λίγα λεπτά πηγαίνω κοντά στον Δημήτρη Τερζούδη, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε να δημιουργήσουμε. Ξέχασα τι θα μαγειρέψω. Κιμά. Όχι. Μοσχάρι. Τόσο προσοχή με λοιπόν, δίνεις. Τόσο προσοχή. Με κοιτάζεις έτσι και χάνομαι. Εγώ να πω τις γλυκές καλησπέρες που ήδη ξεκινήσατε και πόσο ειλικρινά χαίρομαι. Να πω την καλησπέρα μου στην Αγγελική, στη Γαλάτια, στη Δημητρούλα, στο Μάκη από τη Στυλίδα. Μάκη μου. Αυτό το φιλί είναι για σένα, στη Χρύσα, που μου λέει καλή εκπομπή, ζεστό καφεδάκι, περιμένουμε να περάσουμε καλά με την Ντέμι Αγά και τραγούδια ελληνικά και μόνο. Η Χρύσα από τη Λάρισα και σήμερα
Χρήσα μου, έχω τα καλύτερα. Θα δώσω τόσο χρόνο όσο μπορώ για να χορέψουμε, να περάσουμε καλά και να ξεχάσουμε όλα μας τα προβλήματα. Και συνεχίζω. Την καλησπέρα στην Κοζάνη, στον Κωστάκη. Καλησπέρα, Ντέμι μου από Κοζάνη, μου λέει. Στο Βάγιο τον Αρχοντή. Καλησπέρα, Ντέμι από Καρδίτσα. Έχω από όλες τις περιοχές. Ο Νίκος, τα τετριμένα σου τα έχουν πει. Παραπάνω, εύχομαι να ανέβεις σε επίπεδο και να βρεθείς εκεί που σου αξίζει. Να είσαι πάντα καλά και να μορφαίνεις την εικόνα. Νίκο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά θέλω να μείνω εδώ γιατί περνάω πολύ καλά μαζί σας και με το Θεσσαλικό κοινό και αυτό σας το λέω ειλικρινά. Λοιπόν, πάμε στη Γιώτα. Καλησπέρα, Γιωτάκι μου και σε σένα, αλλά και στο Γιώργο. Καλησπέρα, Ντέμι. Καλή εκπομπή μας θέλει. Στα μηνύματα στο inbox θα πάω σε λίγα λεπτά, γιατί έχω κλέψει όλο το χρόνο. Έχει πάει 6 και 1 πρώτο λεπτό και σήμερα το control room του Βόλου, ο Μιχάλης ο Φατέκας, με έβγαλε ακριβώς την ώρα μου. Έχετε το μικρόφωνο, σας το έχω δώσει. Είστε ωραίοι. Λοιπόν, να καλησπέρισουμε και θα ξεκινήσουμε την κυρία της παρέας μας. Χαίρομαι τόσο πολύ και θα μου επιτρέψετε να τρέξω και να της δώσω ένα γλυκό φιλί. Μόνο την κυρία θα φιλήσω, τους άλλους σας φίλησα εκτός. Την κυρία Ρούλα του Ραλιά που σήμερα είναι κοντά μας. Μου επιτρέπετε τηλεοπτικά να γυρίσω την πλάτη μου, ρουλάκι μου. Σε ευχαριστώ. Τόσο μα τόσο πολύ. Το μικρόφωνο παίρνει και έρχομαι να παρουσιαστείτε όλοι σωστά. Πόσο χαίρομαι που σήμερα είστε και εμείς εδώ. Εμείς το ίδιο. Να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα περάσουμε καλά. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 8 παρατέταρτο με πολύ καλό τραγούδι και δημοτικά που αγαπάτε τόσο μα τόσο πολύ. Θα περάσω δίπλα στον κύριο Ακρίβο Δημήτρη. Κύριε Δημήτρη, μου καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Τιμή μου και χαρά μου που σήμερα είστε όλοι εδώ. Στο Κλαρίνο. Φίλος μου που τον έχουμε ξαναφέρει, χαίρομαι επίσης πολύ, Δημήτρη μου, Δημήτρη Κουτής, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και να περάσουμε όμορφα. Λοιπόν, πίσω, έρχομαι τώρα στα άλλα παιδιά που θα είναι στην ορχήστρα και ξεκινάω με το αρμόνιο που είναι ο Πρασάς ο Γιώργος. Γιώργο μου καλησπέρα, είσαι καλά. Γιώργο από πού είσαι? Από Καρδίτσα κι εσύ. Και ο Γιώργος μας λοιπόν από Καρδίτσα. Πηγαίνω στα Κρουστά, Τσακωνή της Θήμιος. Θήμιο μου καλησπέρα. Πρώτη φορά στην εκπομπή μαζί. Πολύ ωραία. Και έρχομαι εδώ δίπλα στην κιθάρα, στο φιλαράκι μου τον κορίλα το Μάκη, που του δώσω ένα φιλί γιατί ξέρω ότι το κορίτσι οπότε δεν με παρεξηγεί. Έλεγα που... Τελευταίος και καλύτερος. Έτσι πάντα. Λοιπόν, δίνω το λόγο σε εσάς. Ξεκινάω με εσάς. Καλή διασκέδαση. Εγώ πηγαίνω στα δικά σας μηνύματα και αμέσως μετά ξεκινάμε με τη Μαγειρική και τον Δήμητρη Ζούδης. Πάμε. Καλή διασκέδαση. Thank you.
κι αυτή μου λέει τραγώ. Ο δάχ κρατάτε με, αχ, αχ κρατάτε. Νομίζω
Αυτό ήταν το καλύτερο ξεκίνημα και έχουν ήδη ξεκινήσει τα μηνύματα. Έχω αφιερώσει. Καλά με αυτά τα καγγέλια, ρε παιδιά. Δηλαδή τα καγγέλια χτυπάνε κόκκινο. Μάγειρα! Ναι. Παίρνω το μαλλί μου και έρχομαι. Όχι ακόμη όμως, γιατί έχω πολλά χαιρετίσματα να στείλω. Θα μείνω εδώ για την ώρα. Ο Άγγελος σήμερα μου έχει στείλει και νηστίσιμα και με νηστίσιμα. Άρα μπορείτε να τα πάρετε κι εσείς. Όχι ακόμα όμως, καθίστε να κάτσω εγώ έτσι, γιατί παιδιά έχει γίνει χαμός. Και επειδή το υποσχέθηκα χθες στον πύλο των ξωτικών στα Τρίκαλα, και επειδή ξέρω ότι περιμένουν τώρα κάτι, θέλω να στείλω φιλιά στη Βάσο, που συνάντησα χθες από τα Τρίκαλα και αυτή με τη σειρά της αφιερώνει όλα μας τα τραγούδια της σημερινής εκπομπής και στέλνει την αγάπη της στο Χάρη, στην Έλενα, στην Ιωάννα, αλλά και στη Φανή. Τρίκαλα τώρα, έτσι. Πολλά πολλά φιλιά στην κυρία Χριστίνα Θανασίου. Αυτό, κυρία Χριστίνα μου, είναι για εσάς και ελπίζω να φτιάξετε το δέκτη σας και να μας βλέπετε πεντακάθαρα σήμερα. Στην κυρία Ευαγγελία που μας βλέπει στην Καλαμπάκα και γνώρισα την κόρη της χθες. Πολλά πολλά φιλιά, κυρία Ευαγγελία μου. Και να στείλω πολλά γλυκά φιλιά στις δύο πολύ μικρές μου φίλες, στην Αποστολία και στην Ειρήνη που ήταν γλυκύτατες και που μας βλέπουν στα Τρίκαλα αλλά και στην κυρία Φωτεινή. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο, παιδιά. Ιωάννα μου, εσύ δεν ξεχνιέσαι με τίποτα. Φιλιά να στείλω στη φίλη μου την Ιωάννα τη Διβάκη, δεν ξεχνιέσαι αγάπη με τίποτα εσύ. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Λοιπόν, ακούστε, παιδιά, θα θυμάστε εσείς γιατί εγώ έχει ποτίσει το ξανθό, τα λέω και μετά δεν τα θυμάμαι. Οπότε, πάμε. Γεια σας. Θέλω να αφιερώσω στη φίλη μου τη Σταυρούλα από το Στεφανοβίκιο το Θα κάνω ζημιές. Αν προλάβουμε, θα το παίξουμε. Πάμε τώρα σε επόμενο. Καλησπέρα, Ντέμι. Θέλω να αφιερώσω. Ο Βάγιος. Θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι σε σένα αλλά και στο δάσκαλό μου, Θωμά Γκορίλα, το Μαντήλι. Λοιπόν, παιδιά, σημειώνετε εσείς. Πάμε τώρα στο Λενάκι, να δω τι μου στέλνει η Λένα. Λοιπόν, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Θα ήθελα να ακούσω το τραγούδι στις Αργυθέα στα χωριά. Η Ρούλα, Αργυθέα. Θα το ακούσουμε αυτό, μπορώ να σας το εγγυηθώ. Πάμε στη Λένα. Το Λενάκι τι μας στέλνει. Λοιπόν, η Λένα ήταν με τις Αργυθέας. Είμαι, σας είπα. Λοιπόν, Γιώργο Ματαράγκα, για να με διάσημη γενικά, έτσι. Το είδα το μήνυμά σου και με έχουν ενημερώσει. Δόξα τω Θεώ. Σου αφιερώνω όλη την εκπομπή. Πάμε στην Ανούλα τώρα. Καλησπέρα, αφιερώνω σε όλους, αλλά και σε μένα, σε σένα μου λέει, τα καγγέλια. Λοιπόν, τα καγγέλια, παιδιά, πρέπει να τα πούμε, γιατί μετά θα με στέλνουν συνέχεια. Καγγέλια έχω άλλα τέσσερα. Λοιπόν, καθίστε τώρα να δω τι άλλο έχω εδώ πριν κάνω ανανέωση. Γιατί αν κάνω ανανέωση. Α, κορίτσια, εσείς που μου στέλνετε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, τα ρούχα. Ελένη μου, καταπληκτικό το φόρμα μου στέλνει. Όλα τα ρούχα μου, επειδή δεν προλαβαίνω να σας απαντήσω και στη διάρκεια της εβδομάδας, είναι Πρέτζιο Ντόνα, Βάσο Εξάρχου εδώ στη Λάρισα. Πρέτζιο Ντόνα, το συγκεκριμένο είναι Μητρόπουλο. Λοιπόν, ο μάγειρας. Είσαι καλά, αγόρι μου. Δείξτε το μάγειρα ότι είναι καλά. Δείξτε ότι είναι καλά το αγόρι. Είσαι καλά, παιδί μου. Θέλεις να έρθω. Με χρειάζεσαι. Θα αρχίσουμε. Έρχομαι αμέσως. Θες να σου δώσω κάτι. Τι. Τίποτα, κάτι να γίνεις καλύτερα. Δεν θέλω, λίγο το χάπι μου. Α, έρχομαι. Έρχομαι. Λοιπόν, και ο Αργύρης, λοιπόν, καλησπέρα, Ντέμι. Ένα τραγούδι θέλω, το Βασίλη με τα ματάκια σου. Αργύρη, το συγκεκριμένο τραγούδι μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Βασίλη με τα ματάκια σου, θα με το πείτε. Πώς τα έχεις μαθημένα, εμένα να κοιτάζουνε, όχι, λάθος το είπα. Να κάνουν πως κοιτάνε αλλού, μα να κοιτάνε εμένα. Εμένα. Αυτό θα σας το πω γιατί μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Και το αφιερώσω και κάπου έτσι πολύ special, παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, φεύγω λίγο από τα μηνύματα και επειδή ξέρω ότι με ρωτάτε και επειδή εγώ έχω βρει την τέλεια σελίδα να παραγγέλνω παπουτσάκια και παίρνω και μπόνους, πάμε να μπούμε μαζί, κορίτσια, και πληκτρολογήστε από τον υπολογιστή στο σπίτι σας, παρακαλώ πολύ. Αμέσως τώρα, trumbookis.gr. Λοιπόν, και καθίστε. Δημήτρη, να μπω λίγο στα γυναικεία, να δείξω τα κορίτσια, τον ποτάκι μου. Α, έπρεπε να μπω εδώ. Να μπω στα γυναικεία πρώτα και μετά θα μπω να σου ψωνίσω εσένα. Λοιπόν, πάμε μποτάκια, κορίτσια. Αυτό ήμουν ανάμεσα σε δύο και δεν ήξερα. Μπαίνετε και δεν θέλω να ξεχνάτε ότι έχει δωρεάν αντικαταβολή αλλά και επιστροφή. Με κάθε αγορά σας παίρνετε πόντους, γι' αυτό ψωνίστε εσείς, τον άντρα σας, το παιδί σας και έχετε λύσει το πρόβλημα της ζωής σας. Trumbookis.gr, μπαίνουμε. Αχ, τα θέλω αυτά. Βαλάντι, αυτά θα μου τα φέρουν. Το άλλο Σάββατο έχουμε εδώ παρουσία στο στούντιο. Θα δείξουμε γυναικείο αλλά και αντρικό, γιατί φροντίσαμε η εταιρεία Trumbookis.gr να είναι. Ο μάγειρας δεν θα τη βγάλει. Λοιπόν, φροντίσαμε η εταιρεία Trumbookis.gr να είναι και θα σας δείξω γυναικείο αλλά και αντρικό. Μπείτε τώρα για να δείτε τις καλύτερες τιμές.
να ξανακάτσω. Λοιπόν, Ντίμη, παιδιά, αυτά τώρα και θα ξαναμπούμε. Θα ξαναμπούμε στη σελίδα σε λίγα λεπτά. Και αυτά τα θέλω. Θέλω να ψωνίσω, παιδιά, κουμπαρούλια. Θέλω να ψωνίσω πάρα πολλά πράγματα. Θα τα ψωνίσουμε όμως τώρα τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, πάμε. Ντίμη, κορίτσια, θα ξαναμπούμε σε λίγο. Μην μου παραπονιέστε. Έρχομαι σαν κυρία. Έτσι. Και επειδή πολύ βύχει. Άμα τραβήξει κι άλλο, δεν θα φτάνει το καλώδιο μετά. Έρχονται Χριστούγεννα. Δεν θα φτάνει το καλώδιο. Μέχρι εδώ. 7 η ώρα, αύριο στο μήλο των κλειδικών. Μέχρι εκεί, Βαλάντι, δεν φτάνουν τα πράγματά μου. Θέλω το ξεκίνα, γιατί σήμερα στο πάτησα. Το καλώδιο μου. Α, παπά, περιμένω. Θέλω το καλώδιο μου. Μπορείς λίγο να στριφογυρίσεις. Όχι, όχι, δεν θα γίνει έτσι. Έλα εσύ γύρω-γύρω. Έλα από εδώ. Παίρνω εσύ έτσι. Κάτσε. Παίρνω μπροστά. Έτσι. Παπούτσι, τρομπούκι σε λίγο, έτσι. Λοιπόν. Το λύσαμε. Αχ. Καλέ, δείξτε με και εμένα. Όλο αυτό να δείχνετε. Τι σας έχει κάνει η μάγια, σας έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος. Πήρα το λάθος σκαμπό που σε λίγο δεν θα με βλέπετε, γιατί γυρνάει μόνο του, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι άτο. Δείξτε το μάγειρα. Βαλάντι, όχι Βαλάντι. Μαγειρά κομίλα. Ναι, λοιπόν. Δεν τώρα, ανάβει. Κάνε πλάκα να τελείωσε το υγραέριο. Δεν το κοίταξες. Λες. Όχι, έχω. Παιδιά, τελείωσε το υγραέριο. Δεν ανάβει. Άναψε. Είναι αναμένο. Κλουκούτα τη τέτοια. Η μποτήλια. Είμαστε εντάξει. Έχουμε τη φωτιά μας στα τηγάνια μας. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ναι, ξεκινά. Έλα. Έλα, θα κάνουμε συνταγή σήμερα. Πάμε. Περνάω πρώτα το μοσχαράκι από αλευράκι. Ναι. Θα ρίξω λίγο λάδι και βουτυράκι στο τηγάνι ή με κατσαρολίτσα, γιατί θέλουμε να το βράσουμε αρκετή ώρα. Ουί. Περνάω το μοσχαράκι από αλεύρι. Έτσι. Τεινάζουμε να φύγει το περιττό και πάμε να σοτάρουμε τις μπουκές από το μοσχαράκι. Συγχρόνως έχω βάλει το τηγάνι να ζεσταίνεται, γιατί εκεί θέλω να ξεκινήσω με αργή διαδικασία να κάνω το κρεμμύδι σοφρίκο, Δημή, δηλαδή. Επειδή έχω κόσμο, πες, αφήστε να πει αυτά και τι να σου πω μετά. Πες εσύ. Θέλω να ξεκινήσω να μαλακώσω πάρα πολύ το κρεμμύδι. Ναι. Σιγά σιγά σε πάρα πολύ σιγανή φωτιά, για να μπορώ να μου βγει έτσι ένα άσπρο ριζότο. Δεν θέλω να πάρει χρώμα. Παιδιά, θα αφήσω εδώ. Ωραία, παιδιά, επειδή έχω τώρα κόσμο σήμερα όμως, λέω να ρίξω και τη μεξικάνικη στη τηγανιά. Θάνο κοτόπουλα. Ναι, εννοείται. Και θες να την κάνουμε μια μίξη, να είναι κοτόπουλο με λουκάνικο κοτόπουλο. Γίνεται. Να το κάνουμε, ναι. Στη μαγειρική, ναι, ό,τι θέλουμε γίνεται. Απλά το ένα θα ανεμιχτούν οι γεύσεις. Τέλεια. Αν δεν θες να ξεχωρίσεις. Τέλεια. Λοιπόν, θα αφήσουμε το μοσχαράκι να γίνει σιγά-σιγά. Ωραία. Και πάμε να βάλουμε λάδι βούτυρο για να ξεκινήσουμε και το ριζότο. Εδώ τι θέλουμε να πετύχουμε. Εδώ θέλουμε με σιγανή φωτιά, έτσι, να θέλουμε σιγά σιγά το κρεμμυδάκι να τσιγαρίζεται. Δεν θέλουμε να αλλάξει την όψη, να διατηρήσει τη λευκή αυτή που έχει, να γίνει διάφανο για να γίνει και το ρύζι μας διάφανο. Έτσι, εδώ μαζί με το μοσχαράκι βάζουμε και λίγο κρεμμύδι να σοταριστεί. Ναι. Και εδώ θέλουμε επίσης πάλι σιγανή φωτιά. Να κάνει κρούστα. Ναι, θέλουμε να κάνει κρούστα. Βέβαια θα ρίξουμε και άλλο αλεύρι στη συνέχεια που θα το σβήσουμε με κρασί και ζωμό που έχουμε έτοιμο. Και ξέρετε τι, όταν βάζει αλεύρι, εγώ από τον Ντίμη έχω μάθει ότι έχω μάθει τη μαγειρική. Όταν βάζει αλεύρι, μετά τα βγαίνει σάλτσα, θα γίνει όνειρο. Ναι, αυτό θέλουμε να κάνουμε. Και το καλύτερο απ' όλα, έτσι, όταν το αλεύρι, πριν κάνουμε οτιδήποτε, είτε σε φαγητό το χρησιμοποιήσουμε, αλλά περισσότερο σε σάλτσες, να το περνάμε από τη σίτα. Θα φύγει το τηγάνι. Έτσι, να το περνάμε από σίτα, να το κοσκινίζουμε. Ωραία. Δεν κρατάει βόλους και είναι πάρα πολύ καλύτερο και κάνουμε μία λία σάλτσα. Ωραία. Έτσι, λοιπόν, θέλεις να πήρω να το κρεμμυδάκι να γίνεται. Άντε να φύγω, μην μυρίσουν τα μαλλιά μου, δεν θα προλάβω να λουστώ. Ναι, εντάξει, οκ, οπότε έρχεσαι σε λίγο. Ωραία, να σας δείξω και τα γλυκά που μου έφερε εδώ με όλη την αγάπη η Ρούλα η Τουραλιά. Και μου έφερε, παιδιά, μου έφερε και λεμόνι, το οποίο λεμόνι το φτιάχνει εσύ, ρουλάκι μου, Μου έφερε και λεμόνι, το οποίο είναι καταπληκτικό, να το. Το άλλο είναι πορτοκάλι και το άλλο ρούλα. Πόπο, κιδόνι, τέλειο. Έψησα κι εγώ στο τζάκι προχθές κιδόνια. Χάλια έγιναν. Σας το λέω αλήθεια. Μου τρύπησε από κάτω και μπήκε ένα κάρβουνο. Κάτι δεν είχα κάνει σωστά, αλήθεια σας λέω. Έβαλα τα λουμινόχαρτα όπως τα κάνουν όλοι. Όχι, αυτό. Περιμένετε, πάω στη ρούλα. Η νοικοκυρά, εγώ ξέρεις τι έκανα, ρουλάκι. Έβαλα ένα λουμινόχαρτο, έβαλα δεύτερο λουμινόχαρτο, έβαλα τρίτο λουμινόχαρτο.
Και τι έκανα μετά. Καθίστε, να ρίξω και το μικρόφωνο και το έβαλα στο τζάκι. Έβαλα και καρβουνάκια γύρω-γύρω. Και τρύπησε το αλουμινόχαρτο. Και μπήκε ένα κάρβουνο μέσα. Το άνοιγα, εγώ έβλεπα τα από πάνω. Και όταν ήταν από κάτω. Λίγο λαδόχαρτο. Ναι, λαδόκολα, ε. Ναι, ναι, το λαδόκολα, ένα γαριφαλάκι. Ναι. Και θα βάζει λίγη κανέλα και λίγη ζάχαρη. Και τέλειο. Το ψήνεις. Γίνεται απίστευτο. Τίποτα δεν έβαλα από αυτά, γι' αυτό. Έφαγα λίγο από πάνω, αλλά ήταν ξινό. Ναι, δεν τρώγεται. Δεν τρώγεται, ευχαριστώ. Όταν είναι ζεστό, είναι πολύ πιο ξινό το κυδόνι ναι. από ό,τι είναι όταν θα το φας. Μετά που θα δέσει. Ωραία, ετοιμαστείτε γιατί έρχομαι σε εσάς. Λοιπόν, έρχομαι σε εσάς. Σε λίγα λεπτά έχω υπέροχα νηφικά. Από οίκο γάμου Μπουχλαριώτη, κορίτσια, αν έχετε πάρει την απόφαση να ανέβετε τα σκαλιά της εκκλησίας, σας έχω τα καλύτερα, γι' αυτό μείνετε κοντά μας. Για την ώρα όμως είναι 6 και 21 και δεν έχω παίξει ακόμα μουσική. Να στείλω όμως φιλιά σε έναν μεγάλο κυνηγό που έμαθα ότι δύο αγριογούρουνα. Λοιπόν, δύο αγριογούρουνα ο κύριος Γιώργος Τζίκας. Δεν μας καλέσατε για φαγητό όμως, κύριε Γιώργο. Λοιπόν, θα σας στείλω το βαλάντι τον καπίτσα σε ένα από τα επόμενα κυνήγια να έρθει να βιντεοσκοπεί όλα αυτά που κάνετε και να το δείξουμε και τηλεοπτικά. Αφιερωμένα. Και μετά να τα φάτε, έτσι. Και θα μου στείλετε και εμένα. Λοιπόν, αφιερωμένα όλα μου. Κυνηγάει. Α, νόμιζα κυνηγάει. Λοιπόν, αφιερωμένα μας κύριε Γιώργο Τζίκα, όλα τα τραγούδια της εκπομπής της σημερινής και πολλά φιλιά να στείλω στον αγαπημένο ιερέα που ευλογεί αυτή εδώ την εκπομπή, στον Πάτερ Κωνσταντίνο ή αλλιώς Παπακώστα όπως το λέμε εμείς, στην όμορφη βυζίτσα που μας βλέπει αυτή τη στιγμή. Πολλά πολλά φιλιά και Παπακώστα, αύριο διάβασα με και μια προσευχούλα για να είμαι καλά, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, πάμε αμέσως τώρα. Πολύ μουσική, δυναμώνουμε και περνάμε καλά και τώρα χορεύω τώρα. Χορεύω. Χορεύω, πάμε, πάμε! Δυο ξένα χείλη φίλησα το έχω μετανιώσει. Συγχώρα με καρδούλα μου βαριά σ' έχω πληγώσει. Εκεί που ήταν το σώμα μου δεν ήταν η καρδιά μου. Εσένα ναι σκεφτόμουν κι εσύ ήθελα κοντά μου. Δεν σου κάνω τον Άγιο, αχ αμάρτησα. Για μια νύχτα παρανόμα, αχ, περπάτησα. Δεν σου κάνω τον Άγιο, αχ, αμάρτησα. Για μια νύχτα παρανόμα, αχ, περπάτησα. Δυο μάτια μου ξεγυάλισαν την καρδιά μου, γι' αυτό και παρασύρθηκα και βγήκα απ' τα νερά μου. Χίλιες φορές μετάνιωσα αυτή την άδεια ώρα. Συγχώρα με καρδιά μου και πλάι μου προχώρα. Δεν σου κάνω τον Άγιο, αχ, αμάρτησα. Για μια νύχτα παρανόμα, αχ, περπάτησα. Δεν σου κάνω τον Άγιο, αχ, αμάρτησα. Για μια νύχτα παρανόμα, αχ, περπάτησα. Όπως θέλεις κι ό,τι θέλεις, εγώ γίνομαι, εγώ γίνομαι. Παιχνιδάκι μες στα χέρια σου αφήνω με. Εγώ για το χυλάκι σου, θα με το ποτηράκι σου.
εγώ στο κρεβατάκι σου, να με το σεντονάκι σου. Παραδίνομαι σε σένα, παραδίνομαι. Ό,τι θέλεις κι όπως θέλεις, εγώ γίνομαι. Εγώ γίνομαι. Παιχνιδάκι μες στα χέρια σου αφήνομαι. Γονατίζοντας μπροστά σου, πρίγκιπεσσα μου. Εγώ για το χυλάκι σου, με το ποτηράκι σου. Εγώ στο κρεβατάκι σου, με το ποτηράκι σου. Πεστά μου, για χατήρι σου να δώσω και τα ρεστά μου, και τα ρεστά μου, γονατίζοντας μπροστά σου, πέστα μου. Περπάτω, περπάτω, περπάτω. Με λαχτάρα να σου πω, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Αχ, πόσο είσαι μακριά μου, μακριά μου. Πού να είσαι, πού να βρίσκεσαι, χαρά μου. Πού να είσαι, πού να πήγες, μακριά μου. Χίλιες νύχτες περπάτω, περπάτω, περπάτω. Με λαχτάρα να σου πω, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Πότε θα σε ξαναδώ, να σε δω, να σε δω. Με λαχτάρα να σου πω, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Αχ, πόσο είσαι μακριά μου, μακριά μου. Πού να είσαι, πού να βρίσκεσαι, χαρά μου. Πού να είσαι, πού να πήγες, μακριά μου. Χίλιες νύχτες περπάτω, περπάτω, περπάτω. Με λαχτάρα να σου πω, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Βρήκα μια φωτογραφία από τα παλιά και θυμήθηκα εσένα, έρωτα φωτιά. Σου. Χίλια σ' αγαπώ μου λένε τα χυλάκια σου. Τι κοιτάζω και μιλάω με τα μάτια σου. Χίλια σ' αγαπώ μου λένε τα χυλάκια σου. Βρήκα μια φωτογραφία από τα παλιά και θυμήθηκα εσένα, έρωτα φωτιά. Φωτογραφία βλέπω κι όλο τι κοιτώ. Σε νοστάλγησα χάρια μου, αχ πως να σ' το πω. Μητράκι κουτί, το χάρι μου σου.
Παιδιά, έχω πορτέ, πάρα πολύ ωραία σήμερα. Και πολύ χαίρομαι που σα δώσα και πολύ χρόνο. Γιατί την προηγούμενη φορά του είχα φέρει πριν το Πάσχα, είχα μόδες από εδώ, μόδες από εκεί, μόδες αριστερά, μόδες δεξιά και δεν πρόλαβα. Και εγώ τέλος σας ευχαριστηθώ σήμερα. Λοιπόν, τι να κάνω. Μου μίλησε κάποιος ή ακούω γενικά φωνές. Μίλησε κανένας. Μίλησες εσύ, αφού άκουσα τη φωνή σου, ρε Βίλη. Μην με κοροϊδεύετε εμένα. Να σας δώσω ένα χαλί δώρο. Δήμη, τι λες. Να δώσω ένα από την Τεχεράν που έχει τις καλύτερες τιμές. Τεχεράν τέτοιο, να σας δώσω ένα ίδιο. Που όλο το Δεκέμβριο μπορείτε να βρείτε τις καλύτερες τιμές στα χαλιά. Δεν μίλησε όμως με τον κύριο Αποστόλη, αλλά δεν με μαλώνει εμένα ο κύριος Αποστόλης. Άμα δεν σημαλώνει. Θα εξαρτηθούν πολλά πράγματα. Αν ο Γιώργος στο κοντρόλ θυμάται τον κωδικό από τον Ντέμι Αγά 6, του mail, δεν θυμάμαι τον κωδικό να το ανοίγω, γιατί θα το δώσω εκεί. Το θυμάσαι. Σίγουρα, μην το δώσω και μετά δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ήρωας, εύκολο. Λοιπόν, ήρωας, θα σας δώσω ένα χαλί Τεχεράν. Γιώργο, να το δώσω στο mail, να το δώσω στο Twitter. Αλλά για να το δώσω στο Twitter, πρέπει κάτι να σηκώσω. Και εγώ δεν ξέρω. Πώς θα το δώσω στο Twitter, αφού πρέπει κάτι να σηκώσω. Περιστέρια. Πρέπει να σηκώσω φωτογραφία. Πού θα ξέρει ο κόσμος ότι το δίνω στο Twitter. Θα το δώσω στο mail, παιδιά, μέχρι να μάθω το Twitter. Θα δώσω στο mail. Λοιπόν, τέτοιο χαλί Τεχεράν. Τα καλύτερα χαλιά, παρακαλώ πολύ, και όλο το Δεκέμβριο να επισκεφτείτε το χώρο της Τεχεράν, γιατί έχει τις καλύτερες τιμές. Πορτοκαλί δεν ξέρω αν θα είναι, μπορεί να σου το δώσω σε άλλο χρώμα. Στείλετε τώρα να mail. Αυτό και να πάρουμε σε ένα κόκκινο στο λίγο. Έκαλε το λερωμένο, θα τους δώσω. Θα το, το πατάνε τόσα πόδια, θα όχι. Θα το πλύνουμε εδώ πίσω που έχουμε τόσο χώρο. Έχω και το τζακνάκι να το στείλω, να το καθαρίσει, αλλά τους δώσω καινούριο του κουτιού. Ντέμι Αγά 6. Το Ντέμι με νίταφ. Ντέμι Αγά 6, παπάκι. hotmail.com NITAF στα αγγλικά Demi Aga 6 παπάκι hotmail.com και θα κάνω κλήρωση για να σας δώσω ένα χαλί Τεχεράν για να δείτε πόσο μεγαλόκαρδι είμαι. Και από το άλλο Σάββατο τα δώρα θα σας τα δίνω όλα στο Twitter, κορίτσια και αγόρια. Γιατί πρέπει να το μάθω να το κάνω αυτό. Στο Facebook δεν θα δίνω, θα δίνω μόνο στο Twitter. Ντίμη, μαγείρευσε γιατί σε λίγο θα πάω στις νύφες. Στις νύφες, πέρασαν χρόνια που παντρεύτηκες και ξέχασες. Τι νύφικο φορούσε η γυναίκα σου. Τι νύφικο φορούσε. Ξέρω εγώ, τι φοράνε και άλλες, ένα άσπρο. Ναι, ρε παιδί μου, ήταν εποχής, ήταν φουσκωτό, ήταν στενό, ήταν μίνι, ήταν μάξι. Μπροστά μου ήταν 4-5 υπότες και πλασπαθιά, τότε θυμάμαι. Είναι παλιά τώρα, πας πολύ παλιά, δεν θυμάμαι. Είναι και αρχαίος. Σ' ακούει τώρα Σπυριδούλα ότι δεν θυμάσαι. Τι ήταν. Ο, ναι, όπως, ωραίο αυτό που είπε ο Γιώργος. Όπως οι στρατιωτικοί που σηκώνουν τα, σπαθιά, τα όπλα και οι ναυτικοί τα σπαθιά. Δεν ξέρω τι σηκώνουν οι ναυτικοί. Πάντως έχω δει και σπαθιά. Έτσι, τα σπαθιά όμως ποιοι τα σηκώνουν. Αξιωματικοί. Όχι, σηκώνουν σπαθιά, παιδιά. Το έχω δει εγώ στην τηλεόραση. Εσείς σηκώναν οι άλλοι μάγειρες τις κουτάλες. Περνούσατε, λέει ο Γιώργος, στη μέση. Κατάλαβες. Ο φίλος, ο ήρωας το είπε αυτό. Αφού είναι ήρωας, δεν ξέρει. Ήταν καλεσμένος. Εσύ δεν ήσουν τότε. Αποκλείεται να ήταν καλεσμένος ο Γιώργος στο δικό σου το γάμο. Πώς, αφού έφτιαξε τα ηχητικά. Ποια ηχητικά καλέφτιαξε ο Γιώργος, τότε ήταν. Πότε παντρεύτηκε. Γιατί δεν είχαμε τότε όργανα. Πότε παντρεύτηκε. Τώρα. Πες μου χρονολογία. Χρονολογία και πότε παντρεύτηκε τη γυναίκα σου, πες, πήγε παρά 25 η ώρα. Λοιπόν. Πότε την παντρεύτηκες. 99. Α, ναι, καλέ, μεγάλος ήταν και ο Γιώργος. Αλήθεια. Το 99. Ρε, εσύ τόσο λίγο έχετε παντρεμένη. Λίγο, ναι. Και συζούσαμε από. Το 40. Άσε, μέχρι να θυμηθεί ο Ντίμης έχει τελειώσει η εκπομπή. Πήγα παρατέταρτο και τέλος τώρα. Ναι. Λοιπόν, θέλω να παραγγείλω και άγγελο. Έχω και τις πίτες φίλων γεύση. Τι να πρωτοκάνω, ρε παιδιά, στη σημερινή εκπομπή. Τα πάντα, τα προλάβεις, αφού ξέρεις εσύ πως τα καταφέρεις όλα. 17 διάβαστα έχω και πόσα θα ήρθαν τώρα, έτσι. Λοιπόν, ας πω εγώ τώρα. Έχω ρίξει κι άλλο αλεύρι εδώ, αφού έχω σοτάρει το μοσχαράκι. Έτσι, βλέπεις πως γίνεται ένας χυλός. Έχω σβήσει με κρασί. Έχω σβήσει με κρασί και τώρα θα ρίξω και τον υπόλοιπο ζωμό. Ωραία. Να βράσει και το κόλπο εδώ είναι ότι θέλουμε πάρα πολύ σιγανή φωτιά. Πάρα πολύ σιγανή φωτιά. Έχει είναι στο τέρμα. Γιατί βλέπεις. Τελειώνει η μπουτίλια. Ε? Τελειώνει η μπουτίλια. Τελειώνει η μπουτίλια γιατί γι' αυτό και λέμε να έχει σιγανή φωτιά. Μα τελειώσει η μπουτίλια, εντάξει. Ήταν σιγανή πολύ η φωτιά και δεν έβρισε. Να σε ανακατέψω το ρύζι. Ναι, ανακάτεψε λίγο το ρύζι εσύ. Θα σου δίνω λίγο περισσότερο χρόνο. Το αποφάσισα. Έκανα μια σύσκεψη με τον εαυτό μου προχθές. Με τον εαυτό σου. Ναι, και είπα. Βρεθήκατε. Ναι, και είπα ότι κάποια στιγμή πρέπει και στο μαγειράκο μου να δίνω λίγο περισσότερο χρόνο.
Δεν αυτό για αυτή την εκπομπή. Είπα στον εαυτό μου. Περισσότερο χρόνο εκτός εκπομπής, λες. Όχι, σου δίνω στην εκπομπή. Βέβαια, αυτό θα ισχύει για αυτή την εκπομπή. Γιατί στις επόμενες δεν ξέρω πώς θα κοιμηθώ και πώς θα ξυπνήσω. Μάλιστα. Χθες κοιμήθηκα πολύ καλά και ξύπνησα χάλια γιατί ξύπνησα νωρίς. Και χθες ήμουν όλη μέρα. Αλλά τέλος πάντων δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο τα δικά μου τα προσωπικά. Είναι και αυτό. Λοιπόν, εφόσον έχουμε ρίξει εδώ. Για να φύγω. Το ριζότο, ρίχνουμε και το κρασί. Έτσι να αρωματίσουμε το ριζότο. Εδώ θέλουμε δυνατή φωτιά για να φύγει το ριζότο. Ναι. Αν δεν έσβησε το μάτι. Ξέρετε τι θέλω. Έχω επιλέξει ένα τραγούδι για μετά. Για μετά τις πρώτες διαφημίσεις. Αλλά θέλω, γίνεται να το παίξω λίγο πιο νωρίς και να το ακούσω. Αν γίνεται, να μου απαντήσει ο Γιώργος. Δεν θέλω να συγχυστεί. Θέλω να είναι πάρα πολύ ήρεμος, γιατί περνάω πολύ άσχημα γενικά. Οπότε, αν θελήσει να μας το βάλει να το ακούσουμε, όποτε θέλει, είναι καλοδεχούμενο. Όχι, είπε πάλι. Ανάποδος άνθρωπος. Λοιπόν, για πες. Παρέα θα κάνουμε το βράδυ πάλι. Λοιπόν, ρίχνουμε τα μπαχαρικά μας. Ναι. Έτσι, μπαχάρι, γαρίφαλο και φύλλο δάφνης. Τρία μπαχάρια, ένα γαρίφαλο. COVID, θα το ακούσω όλο. Αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω γιατί, δεν με εκφράζει, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Πού πήγε το τραγούδι, μιλάει, Κιανός και ποιος είναι, Κιανός και δεν θυμάμαι, το κόψε. Εντάξει, φτάνει. Μπορεί, αν είναι καλά οι συνάδελφοί μου μέχρι το τέλος της εκπομπής, να μας το ξαναβάλουν σε λίγο. Σε λίγο εγώ όμως θα περάσω σε υπέροχα νηφικά για τις κυρίες που έχουν αποφασίσει να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας. Πριν όμως, ή μάλλον ξέρετε τι, για να διαβάσω όλα τα μηνύματά σας και να είμαι σωστή, επειδή πέρασε και η ώρα, πάμε να δούμε. Υπέροχα νηφικά Μπουχλαριώτη. Μπορείτε να τα βρείτε στη Γιάννου Λάρισας. Κλείνετε το ραντεβού σας στο τηλέφωνο 2410-591-050. 2410-591-050. Υπέροχα νηφικά λοιπόν και έρχομαι σε 1,5 λεπτό από τώρα κοντά σας. Και διαβάζω τα δικά σας μηνύματα. Πάμε. Σε μένα όταν βάφω. Δηλαδή, ο κόσμος δεν ξέρει ότι βγαίνω έτσι, είμαι όμορφη, αμακιγιάστη. Όχι. Είμαι και όμορφη. Δεν είμαι ντύμη. Τώρα αλήθεια, αλήθεια δεν ήταν αισθημένο αυτό. Μα την Παναγία. Παιδιά, μα την Παναγία, δεν το έκανα γι' αυτό. Αλήθεια, είχαμε μια συζήτηση όσο βλέπατε το. Αλήθεια, αφού με ξέρετε ότι δεν καταλάβατε, γι' αυτό εσείς να είστε σε ετοιμότητα. Στημένο ήταν και σας την έφερα. Καλά, σας έκανα έτσι, έτσι, για να μην. Ντύμη, είμαι όμορφη, αμακιγιάστη το πρωί που με βλέπεις. Δεν άκουσα.
Είμαι όμορφη το πρωί. Α, θα κάνουμε κλεντέμια αγάπη πάλι στο Google, γιατί το έκανα πρόβα σπίτι. Είμαι μακιγιάρης το πρωί όταν με βλέπεις. Εννοείται. Πες κι άλλα. Πάντα, πάντα, πάντα. Πώς είμαι? Τρομερά. Κουκλά. Ανεπανάληψη. Αλήθεια. Πες κι άλλα. Κι άλλα. Ναι. Είσαι πέρα από ότι σε χαρίζει έτσι, αυτή η ξυπνάδα, η ταλέντα, αυτό το που έχει τόσα χρόνια, έτσι. Πανέξυπνη τέτοια πράγματα. Ευχαριστώ. Είπε γιατί θα με χαρίσει χρόνο. Δεν λες άλλα, μωρέ. Σταμάτα. Σταμάτα. Κι άλλο. Σταμάτα, μην. Κι άλλο. Δεν θέλω να μονοπολίσω άλλο. Εντάξει, φτάνει. Okay, okay. Πλάκα ήταν αυτό, ήταν να συνεχίσει. Αφού σε κάνω χέρι, τι θα πει αυτό, αλλά τέλος πάντων. Δεν με καταλαβαίνει. Δηλαδή, δεν ξέρω. Λοιπόν, παιδιά. Χρόνο, γι' αυτό τα κάνω. Ακούστε, ακούστε. Έχω αφήσει τα μηνύματά σας πίσω. Η ορχήστρα πρέπει να προλάβει να τραγουδήσει και άλλα πολλά. Πού είχα μείνει τώρα να θυμάμαι. Λοιπόν, για τα ρούχα μας, σας το είπα και στην αρχή, Πρέτζι Οντόνα, Βασιλική Εξάρχου. Στη Λάρισα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Αλεξάνδρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Η Αλεξάνδρα από την Ανάβρα Μαγνησίας. Παιδιά, έχει και Ανάβρα και η Μαγνησία. Και εμείς έχουμε Ανάβρα κάπου εδώ κοντά. Δεν έχω. Το κινητό σου το άφησε ανοιχτό. Το κινητό σου το άφησε ανοιχτό. Όχι. Λοιπόν, στην Ανάβρα Μαγνησίας συνεχίζω εγώ κανονικά το πρόγραμμά μου. Χαρίζω σε όλη μου την οικογένεια το τραγούδι Τσοπανάκος ήμουνα. Και εμένα μου αρέσει το τραγούδι, θα το πω. Λοιπόν, πάμε στον Τεό. Καλησπέρα, Ντέμι. Ευχαριστώ πολύ. Το μαντίλι και το αφιερώνω σε όλους όσους σε βλέπουν, σε όλο τον κόσμο. Ο Δημήτρης, καλησπέρα με τα ωραία τραγούδια και την παρέα. Ένα τραγουδάκι στο παιδιού μου τη χαρά. Ο Βαλάντης από Κατερίνη. Καλησπέρα, Ντέμι μου και πάντα Harmony House. Κατάστημα θα είναι αυτό. Λοιπόν, καλησπέρα Ντέμι μου και πάντα επιτυχίες. Είμαι η Άννα από το Βόλο. Τα φιλιά μου στην ξαδελφούρλα μου, τη Ρούλα του Ραλιά Φωνάρα και στο γαβρό μου Μάκη Γκορίλα. Καλέ, είστε όλοι σόγια μεταξύ. Τέλειο, τέλειο. Στείλτε μου τα σόγια όλα. Λοιπόν, πολύ θα ήθελα να ακούσω ένα αργιθεάτικο τραγούδι. Καλή συνέχεια. Θα ακούσει, αγαπημένη μου, έτσι γιατί το θέλουμε κι εμείς. Λοιπόν, ο Γιώργος, καλησπέρα, Ντέμι. Σε ευχαριστώ, Γιώργο μου. Και το Κατερινάκι τώρα, Κατερίνα Κοσμά. Είσαι τέλεια, φιλάκια σε όλους. Κατερίνα Κοσμά από Τρίκαλα. Να δώσω και στη μαμά μου Χριστίνα χαιρετίσματα και στα παιδιά μου Γιώργο αλλά και Βανέσα. Λοιπόν, πάω και λίγο inbox. Θα μου δώσετε δύο λεπτάκια ακόμη γιατί σήμερα τα μηνύματα. Είναι πάρα πολλά και δεν θέλω να αφήσω κανέναν παραπονούμενο. Σας μιλάω ειλικρινά. Όταν φορτώσει η σελίδα θα το διαβάσω. Και πάμε τώρα, θα ξεκινήσω από αυτό που ήρθε πριν 52 δευτερόλεπτα και θα κατεβαίνω. Ο Νίκος. Ντέμι, καλησπέρα από Τρίκαλα. Θέλω να ακούσω στις πικροδάφρες στον Ανθό. Πολλά φιλιά. Λοιπόν, και αφού είπα Τρίκαλα, μίλω στον ψωτικό. Σας περιμένω όλους αύριο στις 6.30 το απόγευμα. Επίσημα εγγένεια. Και αύριο δεν θα είναι από το πρωί. Θα έρθω γύρω στις 12.30. Σας το λέω για να ενημερώσω και στον αέρα τι ώρα θα έρθω. 12.30 θα είμαι εκεί πάντως. Μούλια.gr. Λοιπόν, πάμε στον Δημήτρη. Τι μου στέλνει ο Δημήτρης, Ντέμι, είσαι υπέροχη. Θέλω να μπω στην κλήρωση η Γεωργία Καρδίτσα. Λοιπόν, το χαλί που δίνω. Ντέμι αγά 6, παπάκι, hotmail.com. Αν μπορεί και ο Μιχάλης στο Βόλο με κάποιο τρόπο να γράψει το mail, ζητώ συγγνώμη, Μιχάλη μου. Ντέμι αγά νιτάφ. Ντέμι αγά παπάκι, hotmail. Ντέμι αγά 6, παπάκι, hotmail.com. Και επειδή εγώ σας έχω πει ότι είναι, θα το γράψουν στην οθόνη το control room του Βόλου και η Τεχεράν θα σας δώσει ένα υπέροχο χαλί. Λοιπόν, και ελπίζω. Ο κ. Αποστόλης να συμφωνεί. Συμφωνεί, θα σας το στείλω όπως και να έχει. Λοιπόν, δείξτε το κοριτσάκι που μου έστειλαν. Γεια σου, Ντέμι μου. Θα ήθελα να αφιερώσω δύο τραγούδια στην οικογένειά μου, το Σαν Περπατάς αλλά και τη Ζαφυρένια. Κοιτάξτε τι ωραίο κοριτσάκι μου έστειλε και με χαιρετάει. Τη ηλικία μα. Να το. Λοιπόν, καθίστε να φύγω τώρα από εδώ. Πάμε στην Αθανασία για να μην αφήσω κανένα παραπονεμένο μωρέ. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σα, τα φιλιά μα στον καταπληκτικό Δημήτρη Κουτί από Βίκη. Νάνση, Παύλο, Ζέτα, Ντίνα από Μοσχοχώρη, Λαμίας και θα θέλαμε να τον απολαύσουμε παίζοντας τη Βουλγάρα. Ευχαριστώ. Υπάρχει τραγουδί. Βεβαίως. Νόμιζα. Τέλειο. Θα το παίξω. Αλήθεια. Το λέτε στη Λαμία αυτό. Ο γενικό στην περιοχή Λοκρίδα. Πολύ ωραία. Θα μου το πείτε οπωσδήποτε γιατί θέλω να το ακούσω στην εκπομπή. Δεν το έχουμε πει αυτό. Είμαι 100% σίγουρη. Η Ανούλα λοιπόν περιμένει τα καγγέλια. Η Δήμητρα εδώ καθίστε από Κατερίνη, γιατί με βλέπουν και στην Κατερίνη. Καλησπέρα, αγάπη, σε βλέπουμε από Κατερίνη. Ανέβασέ μας με τα τραγούδια σου και την παρέα σου, Βαλάντης. Λοιπόν, ο Νίκος, γιατί είναι Ιστιαία. Λοιπόν, μια γλυκιά καλησπέρα από Μιλιές Ιστιαίας. Μπορούμε να ακούσουμε τα Λιανοχορταρούδια, αφιερωμένο σε όσους τους αρέσει η θρακιώτικη μουσική. Πολλά φιλιά στην όμορφη παρέα. Λοιπόν. Παιδιά, είναι πολλά, θα φάω πάρα πολύ χρόνο. Λίγο ακόμη, πάμε στο Λιάκι να δω τι μου στέλνει. Παιδιά, έχετε σπάσει επίσης κάθε ρεκόρ. Λοιπόν, καλησπέρα, θα ήθελα τα καγγέλια από Δασόλοφο Φαρσάλων. Δεν τα ρίχνουμε τα καγγέλια τώρα μόλις έρθω σε εσάς. Για να μην μου. Λοιπόν, η Γεωργία, γεια σας, το φόρεμα υπέροχο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργία μου. Λοιπόν, αφιερώνω, θα αλλάξω γειτονιά στη Σταυρούλα που μας βασανίζει. Λοιπόν, θα είναι κάποια γειτόνισσα. Πάμε και στον Κώστα. Ντέμι, τα φιλιά μας από Φαλάνη. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα, για αυτό που μου γράφει στο τέλος.
σε όλη τη Φαλάνη και σε όλη την παρέα εκεί. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Ρίτσα. Είσαι καταπληκτική, φιλάκια πολλά. Ρίτσα, βλέπω είσαι από Τρίκαλα. Θα χαρώ πολύ να σε δώσω στο μήλο των ξωτικών. Λοιπόν, ο Ηλίας. Αυτό και ακόμη ένα διαβάζω για να πάω σε τραγουδάκι και μετά να περάσω η παιδιά και σε πρώτα απαραίτητα, έτσι. Ο Ηλίας, είμαι ο Ηλίας από το Γερακάρι και αφιερώνω στον παππού μου και στη γιαγιά μου. Γιώργο, κάνετε κάτι στο ακουστικό. Κάνει ένα πολύ περίεργο και έντονο ήχο μέσα στο αυτί μου. Λοιπόν, είμαι ο Ηλίας από Γερακάρι και αφιερώνω στον παππού μου και στη γιαγιά μου από το Γερακάρι το Λεβέντι είσαι μάτια μου. Και ολοκληρώνω με αυτό για την ώρα. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Θα ήθελα να αφιερώσω στην πεθερά μου. Μπράβο που αγαπάτε τις πεθερές σας. Το τραγούδι Παραπονιάρα μου καρδιά. Εάν μπορούν τα παιδιά να το πούνε, φυλάκια πολλά από το μεγάλο Ελευθεροχώρη. Είσαστε υπέροχοι. Εγώ λέω τώρα, Γιώργο, θύμισε μου τον τίτλο του τραγουδιού που μου είπες. Λοιπόν, εγώ λέω τώρα να ξεκινήσετε με τα καγγέλια. Πάτησέ το και άφησέ το στο αυτί μου και ξαναμίλα μου. Δεν άκουσα τι. Σταζούν. Γιώργο, σταζούν. Αυτό. Ε? Ναι. Πολύ ωραία. Και έχω και μία αφιέρωση. Ο κύριος Γιάννης που μας βλέπει στο Βόλο αφιερώνει με πολύ αγάπη στην κυρία Εύη στη Θεσσαλονίκη. Το στάζουν τα κεραμίδια σου. Και εσείς το ξέρετε. Μας είπαν εμάς ξανά τα κεραμίδια στην εκπομπή. Μίτσο. Γι' αυτό δεν μου το είπαν. Αφιερωμένα από τον κύριο Γιάννη στην κυρία Εύη στη Θεσσαλονίκη. Κυρία Εύη, Νικολέτα, αλλά και Γιώργο, πολλά πολλά φιλιά. Πάμε, γιατί μετά θα σας ξαναγήσω στις όμορφες πίτες του Φίλων Γεύσης. Έχω να κάνω και λέει παραγγελίες στον Άγγελο, έχω πάρα πολλά και υπέροχα γλυκά που μπορείτε να τα βρείτε μόνο στο Φίλων Γεύσης. Ο χρόνος σε εσάς θέλω 8 λεπτάκια γεμάτα για να χορέψει ο κόσμος. We'll be right back.
μαλλιά και πά να χορέψεις μια γυρομολιά, μια γυρομολιά. Βγάλε το μαντήλι από τα μαλλιά, από τα μαλλιά και πά να χορέψεις μια γυρομολιά, μια γυρομολιά. Σ' αγαπώ, Παναγιά μου, εγώ πως σε λαχνάρω και σε νοιάζομαι, πως εμείς οι δυο ταιριάζουμε. Δεν είναι όνειρο, είναι αληθινό. Μ' αγαπάς, σ' αγαπώ, Παναγιά μου, εγώ πως σε λαχνάρω και σε νοιάζομαι, πως εμείς οι δυο ταιριάζουμε. Να σε καμαρώσω πρώτη στο χώρο, πρώτη στο χώρο. Χορέψε απόψε, λίγο να σε δω, λίγο να σε δω. Να σε καμαρώσω πρώτη στο χώρο, πρώτη στο χώρο. Δεν είναι όνειρο, είναι αληθινό. Μ' αγαπάς, αγαπώ, Παναγιά μου, εγώ πως σε λαχτάρω και σε νοιάζομαι, πως εμείς οι δυο ταιριάζουμε. Δεν είναι όνειρο, είναι αληθινό. Μ' αγαπάς, αγαπώ, Παναγιά μου, εγώ πως σε λαχτάρω και σε νοιάζομαι, πως εμείς οι δυο ταιριάζουμε. Τώρα βασάκι, κάτω από το τραπεζάκι. Γράψε το τηλέφωνο σου, το όνομα το επίθετό σου. Γράψε το τηλέφωνο σου, το όνομα το επίθετό σου. Έτσι γίνεται στα γλέντια, παντώτες με κομπατέρια. Μαύρο χιτάρα βασάκια, κάτω από τα τραπεζάκια. Έτσι γίνεται στα γλέντια, παντώτες με κομπατέρια. Μαύρο χιτάρα βασάκια, κάτω από τα τραπεζάκια. Περίμενο ρε βασάκι, όμορφο μου κοριτσάκι. Ε, το άσπρο σου κεράκι, στείλε μου γλυκό φυλάκι. Ε, το άσπρο σου κεράκι, στείλε μου γλυκό φυλάκι. Έτσι γίνεται στα γλέντια, παντώτες με κολπατέρια. Αν βρόχει τα ραβασάκια, κατά από τα τραπεζάκια. Έτσι γίνεται στα γλέντια, παντώτες με κολπατέρια. Βρόχει τα ραβασάκια, κάτω από τα τραπεζάκια. Περίμενο ραβασάκι, όμορφο μου κοριτσάκι. Πρέπει να συναντηθούμε και οι δυο μας να τα πούμε. Πρέπει να συναντηθούμε και οι δυο μας να τα πούμε. Έτσι γίνεται στα γλέντια, παντώτες με κολπατέτια. Παν βρόχει τα ραβασάκια, κάτω από τα τραπεζάκια. Έτσι γίνεται στα γλέντια, παντώτες με κολπατέτια. Παν βρόχει τα ραβασάκια, κάτω από τα τραπεζάκια.
Και πάμε τώρα πολύ γρήγορα για να. Βασίλη, έλα εδώ με τη φορητή κάμερα, γιατί θέλω και εγώ να δουλέψω για λίγο μια φορητή κάμερα. Θέλω και εγώ να το αισθανθώ όλο αυτό. Λοιπόν. Βασίλης Αλαγάς, μεγάλος μουσικός, μεγάλη μου αγάπη. Καλησπέρα στέλνει σε όλους σας. Μια μεγάλη καλησπέρα, σε αγαπάμε. Εγώ να δεις Βασίλης Αλαγά που κάναμε τις πρώτες εκπομπές μαζί και τότε μάθανα πάνω σε εσάς και πολύ χαίρομαι. Και τώρα, επειδή τα αγόρια μου στέλνουν. Να πάω και σε άλλα μηνύματα, λέτε, καθίστε να δω. Λοιπόν, έλα να τα διαβάσω και αυτά. Παιδιά, γιατί δεν με βλέπει η Λαμία και μου στέλνει η Λαμία μηνύματα ότι δεν μπορεί να με δει και ότι χρειάζονται κι άλλοι ειδικά να με δούνε πια. Α, δεν φταίμε εμείς. Βάλτε και δείτε με www.stratv.gr, όλο ζώντανα. Φαίνομαι και πιο ωραία μας από το ίντερνετ. Το έχω παρατηρήσει, αυτό είναι πιο καλή. Λοιπόν, πάμε. Εντάξει, Κωστάκι μου, η ζωή. Γεια σου, Ντέμι, θέλω τη Σαρακατσάνα όμορφη. Η Λίτσα, τι θέλει. Καλησπέρα από Λίμνο. Λίμνος, παρακαλώ πολύ. Καλησπέρα από Λίμνο, Ντέμι. Ένα τραγουδάκι για το χωριό μου, το Δοξαρά Λάρισας. Έρχεται το επόμενο που θα ακουστεί είναι για σένα. Τι κάνεις, ρε Μητσό. Μην κάνεις φασαρία, σε παρακαλώ. Ναι. Αποσυντονίζομαι. Η Αλεξάνδρα, η Αγγελική από Ανάβρα Μαγνησία, το διάβασα αυτό. Κάτι μου θυμίζει η Ανάβρα. Αυτό το διάβασα. Αγόρια που μου παραπονιέστε. Κοιτάξτε το αντρικό του παπουτσάκι. Πήγαινε δίπλα. Το έχω έτοιμο. Εκεί. Και εκεί να μείνετε, έτσι, μην φύγετε. Μπείτε τώρα, αγόρια μου. Τρουμπούκι.gr. Και για το Γιωργάκο μου θα αγοράσω αυτό. Αυτό θα το αγοράσω. Ντίμη, θα σου πάρω και σένα, περίμενε. Περίμενε καλέ να φορτώσει το δικό μου. Αυτό θα του πάρω του παιδιού μου. Αυτό. Έτσι. Μίτσο, θες και εσύ. Τα Χριστούγεννα όμως θα το πάρω εσένα. Ναι. Για δώρο η Βασίλη. Ποιο να σου πάρω. Θες αθλητικό να είναι άνετο. Για τη ναι, δουλειά. Ναι, αφού θα σου πάρω αυτό. Α, Μίτσο, θα σου πάρω αυτό. Τρουμπούκι.gr. Δείξτε το. Του το πήρα. Τέλος. Και να σου πω και κάτι. Θα μπούμε μετά την εκπομπή μέσα στη σελίδα και θα τα παραγγείλουμε. Είναι δωρεάν η αποστολή. Τέλειο. Δωρεάν είναι και τα παπούτσια. Ή... Όχι, θα τα κάνω εγώ δώρο. Θα τα παραγγείλω για να πάρω τους πόντους. Καταλαβες, έξυπνα πάλι φέρθηκα. Εμείς είμαστε πανέτοιμοι. Να περάσουμε σε πρώτα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Και σε λίγα, πολύ λίγα λεπτάκια θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Μη μου φύγετε, μωρέ, λίγα είναι. Αχ, Βασίλη και Ανώ, αγόριανη που την άλλαξα και τίτλο. Πού είναι η φίλη μου, η Μαρία, η Παλιογιώργου. Όλη η υπόλοιπη εκπομπή αφαιρωμένη για σένα. Διαφημίσεις και έρχομαι. Να πουδράρω τη μύτη μου. Λίγο. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεύτερο και τελευταίο μέρος της εκπομπής και 5 ώρες να είχα θέμενα στον αέρα, πιστέψτε με. Και πάω πολύ γρήγορα λίγο στα δικά σας μηνύματα, γιατί μετά θέλω να πάω να σας γνωρίσω τα γλυκά που μπορείτε να βρείτε στο Φίλον Γεύσης και όχι μόνο. Λοιπόν, ο Αποστόλης, το ρομποτό, παιδιά, είναι προς τρίκαλα αυτό που ξέρω που. Αυτό έτσι. Πέρασε από το χωριό, δεν ήρθα όμως. Πήγαινα προς Ελάτη. Αποστόλης, γεια σου Ντέμι, θα ήθελα να ακούσω τα κεντέρια από ρομποτό. Ο Δημήτρης, γεια σου Ντέμι μου, φιλιά, όποιο τραγούδι σε εκφράζει. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς να στείλω στο murdia.gr που αυτή τη στιγμή γίνεται χαμός στο Μήλο των Εξωτικών και σε όλα τα παιδιά που εργάζονται σε όλο το Μήλο των Εξωτικών αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, η Αλεξανδρούλα μου, η Αλεξάνδρα μου, η Γκαλέκου, τι μου στέλνει. Ευχαριστώ, Αλεκάκι μου. Πες του παιδιού μου τη χαρά το τραγούδι για τη Θόμη. Τη φίλη μου που παντρεύεται, ευχαριστώ. Είναι φίλη, δώστε προτεραιότητα στην Αλεξάνδρα, παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, να στείλω φιλιά στην Λίτσα. Ποιο τραγούδι θέλει το Λιτσάκι, καθίστε να δω. Δεν θα κλάψω, δεν θα πέσω στα πατώματα και το αφιερώνω σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει τέτοιο. Ναι. Μήπως το λέει ρε κορίτσι ο Οικονομόπουλος. Μήπως είναι πιο. Ναι. Θα το βρω αν υπάρχει, θα το βρούμε οπωσδήποτε. Πάμε. Γεια σου, Τόλη μου, ο Τεό. Φιλιά από Λάρισα, φιλιά στη Δήμητρα, φιλιά στη Μαρία, φιλιά στο Δεδόση στο Γιώργο. Στέλνω τα χαιρετίσματά σου, Γιώργο, που τα στέλνεις στο Δημήτρη Κουτί, το Κλαρίνο, από το όμορφο Διόνυσο Βιωτίας. Σε σένα τα στέλνουνε. Δεδούσης Γιώργος. Λοιπόν, και πάμε στην Ανούλα. Ανούλα μου, σε ευχαριστώ, αγάπη μου, πάρα πολύ για αυτό που μου γράφεις. Σε ευχαριστώ. Κορίτσια! Αν δεν μπορείτε να ανοίξετε φίλο, ανοίγω εγώ για εσάς και φίλο. Γιατί κάνω τα πάντα. Και όχι εγώ προσωπικά, έχω πει το καλύτερο. Φίλων γεύσης. Ζουμ στις πίτες. Παρακαλώ πολύ να σκύψω λίγο. Αχ, πέρασαν τα χρόνια, Μίτσο. Και δεν μπορείς να μαγειρέψεις. Γιατί εγώ μια χαρά είμαι έλουρος και μπορώ να κάνω τα πάντα. Λοιπόν, φίλο γεύσης. Κοριτσιά, δεν μπορείτε να ανοίξετε το φίλο.
έτοιμο ανοιγμένο από γυναίκες μέσα στο εργαστήριο και όλες η γέμιση της πίτας παραδοσιακή και όπως ακριβώς σας αρέσει. Και με ένα τηλεφώνημα τώρα πια στο χώρο σου. Φίλων γεύσης λοιπόν, Ολύμπου 7 στη Λάρισα, πλατεία Αγίου Βελισσαρίου, ακριβώς μπροστά στην πιάζα των ταξί. Και τώρα, σε ψημένη πίτα. Έρχεται τυρόπιτα, σπανακοτυρόπιτα, χορτόπιτα, μελιτζανόπιτα, κοτόπιτα, ζαμπονοκασερόπιτα, κυμαδόπιτα, μανιταρόπιτα, γαλατόπιτα και πίτσα με φίλου που πρέπει οπωσδήποτε να το δοκιμάσετε. Θα μου πεις, αυτές είναι οι ψημένες. Οι άψητες ποιες είναι? Οι ίδιες ακριβώς που ανέφερα είναι και άψητες. Με ένα τηλέφωνο λοιπόν έρχονται στο σπίτι σας, να μην ξεχνάμε τα πιτάκια, τα ατομικά του κιλού, αλλά ούτε και των 250 γραμμαρίων που μπορείτε να το ψήσετε στο φούρνο στα 30 λεπτάκια μόλις ξυπνήσει το παιδί, να πάει το παιδί στο σχολείο και να πάρει τη φρέσκια την τυρόπιτα, τη φρέσκια τη ζαμπόν κασέρι. Και να ξέρετε ότι το παιδί σας τρώει πάντα υγιεινά και σίγουρα. Όλα αυτά λοιπόν στο φίλο γεύσης και σε ποιο τηλέφωνο θα μου πείτε τώρα. Ξαναπες το λέτε από το σπίτι Ντέμι. 24 10 256 7 76. Και τώρα κορίτσια και αγόρια. Πιο πολύ όμως τα κορίτσια αυτό. Κάντε ένα κοντινό στα γλυκά μου που τα έχω ερωτευτεί. Θέλω να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Να δοκιμάσεις το δανέζικο, το μιλφέι καραμέλα. Απλό μιλφέι, αλλά είναι άλλο πράγμα. Το γαλακτομπούργο, το σάμαλι, τα μελομακάρονα μας, τα μελομακάρονα σοκολάτας, αλλά και τους κουραμπιέντες μας. Όλα αυτά λοιπόν στο φίλον γεύσης. Μίτσο! Να έρθω. Έλα. Άντε βρε, πρέπει να τραγουδήσουν τα παιδιά. Πολύ γρήγορα σε παρακαλώ πολύ, γιατί πείνασα και θέλω να πάω να φάω άγγελο και να παραγγείλω για το σπίτι. Α, να παραγγείλω για το σπίτι. Έτσι, ναι. Θέλω ένα μπράτσο να κουμπίσω. Το μπράτσο τώρα αυτή τη στιγμή ξεκουράζεται. Λοιπόν, εντάξει, ξεκουράσω. Ξαφρίζουμε στην διάρκεια. Ξαφρίσα το τακατάκα. Στη διάρκεια, δεν θέλει συνέχεια. Και εδώ έχουμε βράσει το ριζότο, είναι έτοιμο. Τέλεια. Έτσι. Απλά θα απορροφήσει λίγο το ζουμάκι, το έχω ανοίξει. Το ριζότο, ξέρετε, να το φτιάχνετε, το έχουμε ξαναδείξει, φεύγω. Α, τόσο πολύ διάρκεια. Για τώρα, ριζότο. Θα δείξουμε το τελείωμα του ριζότου. Α, τελείωσε το. Τελείωσε το. Τρώγεται, είναι άβραστο. Κάνε μη σου χτυπήσω κανένα επίμαχο σημείο. Έχω πίσω. Κάτσε. Έτσι θα βάλουμε και λίγο τελείωμα εδώ, λίγο κρέμα. Έγινε ή θα κάνει κρίτσι-κρίτσι. Δοκίμασε, θα μου πεις εσύ. Και λίγο κρεμούλα. Αυτά τα πιρούνια μας ξέμειναν από την πολιτεία. Μας έμειναν τουλάχιστον τα πιρούνια και τα... γιατί όλα τα άλλα. Λοιπόν, τι λέει. Ποιος. Έβρασε, βγάλω το. Λοιπόν. Φεύγω, πάω στο τραγούδι. Είμαστε έτοιμοι, θα αφήσουμε να φύγουν τα ζουμιά, έτσι, ριζότο λευκό. Το μοσχαράκι βράζει σε λίγο, θα το βγάλουμε για να κάνουμε τη σάλτσα. Μη μου λες τι θα κάνεις σε λίγο. Να εγώ κοντά σου θα είμαι. Μανιτάρια, θα με φύγεις. Κάντα μόνο σου τα μανιτάρια, λες και δεν ξέρουμε εμείς να φτιάχνουμε μανιτάρια σπίτι μας. Ξέρεις τι μανιτάρι φτιάχνω εγώ. Μπράβο. Η ορχήστρα είναι πανέτοιμη. Όμως έχω ανταπόδοση σε αφιερώσεις. Αχ, Παναγία μου. Να πάρω τον κύριο Μάνο, παιδιά, θα βγαίνω νωρίτερα. Δεν βγαίνω σε χρόνο. Μιλάω εγώ 2 ώρες. Η ορχήστρα πότε θα τραγουδήσει, πότε θα πω τα μηνύματα, πότε θα τα κάνω όλα αυτά. Λοιπόν, έχω τα πόδια. Καταρχήν, από Πλατανούλια Λάρισας, το τραγούδι «Δέντρο είχα στην αυλή μου». Το έχω. Παιδιά, η ορχήστρα σήμερα τα έχει όλα. Το τι θα προλάβει να πει, βέβαια, η ορχήστρα. Ένας Θεός. Και τώρα, η θεία η Εύη από τη Θεσσαλονίκη μας τηλεφώνησε και ανταποδίδει στον κύριο Γιάννη και αφιερώνει το «Λεβέντη είσαι». Ανταποδίδει την αφιέρωση και αφιερώνει στον άντρα της το τραγούδι «Λεβέντης είσαι μάτια μου» και σήμερα έχουν επέτειο γάμου. Πάμε ένα χειροκρότημα για την επέτειο της θείας Εύης. Χίλια χρόνια να ζήσετε μαζί. Λοιπόν, πάμε, θα μου δώσετε 6 λεπτά. 6 θέλω τώρα. Ας τα πούμε μισά για να τα πούμε όλα, παιδιά, έτσι. Αχ, σε λίγο έρχομαι με άγγελο και παραγγελίες ζωντανές. Η ορχήστρα είναι έτοιμη. Δώσε κλαρίνο. Δώσε. Της Αργυθέας τα χωριά στο χωτή πάνω στη Ιράκη. Θέλω να πάω μια φορά το κοκρυφομεράκι, το κοκρυφομεράκι.
θέλω να σε ριανίσω. Την αργυθέα τη γλυκιά να μην άλλης μόνη ίσω. Παιδιά, νομίζω ότι τα έχουμε πει όλα. Ακούστε να δείτε τώρα. Αν υπάρχει κανένα μηνυματάκι που δεν το προλαβαίνω, μην μου παραπονιέστε. Έλα, Δημητρούλα μου. Καλά Χριστούγεννα, μου λέει η Δήμητρα. Γιατί μου παραπονιέται που δεν το διάβασα. Τέλεια τα μποτάκια. Ευχαριστώ. Trumbukis.gr. Λοιπόν, μπείτε τώρα και στις καλύτερες τιμές. Να τα λέμε κι αυτά. Είσαι υπέροχη. Το θέλω το χαλί. Μιχάλη, βγάλε το mail. demiaga6 papaki hotmail.com. Θα σας δώσω όλα τα χαλιά της Τεχεράν.
Και σας παρακαλώ πολύ να επισκεφτείτε το χώρο γιατί έχει τις καλύτερες τιμές. Στείλτε μου mail, κορίτσια και αγόρια, και θέλει το τραγούδι Δημητρούλα, μια βλάχα, μια παλιόβλαχα. Ναι. Και του Νταβέλη Μάνα. Δεν είναι ένα, είναι δυο αυτά. Όχι, ένα. Α, ένα είναι. Εντάξει, νόμιζα επειδή λέει το και. Δεν το κατάλαβα. Αγάπη μου, λοιπόν, θα το πούμε εάν. Όχι, θα προλάβετε μόνο το πείτε και αυτό. Τώρα, μαράκι μου, ειλικρινά σε ευχαριστώ πολύ. Εσύ που λες ότι σου έφτιαξα τη διάθεση για αυτά που μου στέλνει. Αχ, παιδιά. Λοιπόν, πολλά. Δεν θα προλάβω. Αχ, Θεέ μου. Ξέρετε τι θα κάνω. Τι θες, Μίτσο? Τι θες, Μίτσο, πού κάνεις νοήματα? Τίποτα, όχι. Μην κάνεις να αποσυντονίζεσαι. Το μάτι μου ήρθε σε ένα βραγόρι μου. Παιδιά, πίνασα. Θα παραγγείλω να είναι τα φαγητά στο σπίτι μου. Τα φαγητά θα τα πάρω στο σπίτι μου. Καθίστε, θα παραγγείλω delivery τώρα. Καθίστε. Και μετά πάω σε μακιγιάζ. Από όλα, ναι, ποτέ, Makeup Academy. 24-10-5-37-8-5-2. Τι που παραγγέλνω, καλέ. Μόνο από Άγγελος Barbecue. Απαντάω στο Βαλάντι που με ρωτάει από πού παραγγέλνω. Άγγελος Barbecue, πάτε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, ναι. Φιλιά σε όλα τα παιδιά εκεί, στον Άγγελο. Χαρήκαμε πολύ που σήμερα τον είδαμε από κοντά, ναι. Λοιπόν, πάω στην παραγγελία μου όμως, γιατί ξέρω ότι έχετε και άλλες γραμμές. Λοιπόν, θα ήθελα να μου στείλετε κάτι σε νηστίσιμο, γιατί νηστεύει ο Δημήτρης. Ναι, μία λαγάνα νηστίσιμη, με μπιφτέκι λαχανικών θα βάλετε μέσα, παντζαρό σαλάτα, μαρούλι. Ναι, τρως ντομάτα. Ναι. Ναι, βάλετε και ντομάτα. Ναι, ναι, και πατάτες φυσικά. Ωραία. Τώρα για τους υπόλοιπους που δεν νηστεύουμε. Θα ήθελα μία μερίδα κοτομπουκές οπωσδήποτε. Φουλ πατάτα, ναι. Α, και σος μουστάρδας και σαλάτα και πίτα. Τέλεια. Τέλεια. Πολύ ωραία. Στείλτε μου και μία σαλάτα, επειδή πάντα βάζω στη διατροφή μου το μαρούλι. Ναι, θέλω μαρουλάκι έτσι ωραίο, φρέσκο, πολύ ωραίο όπως το φτιάχνετε. Με κρεμμύδι φρέσκο φυσικά. Δεν θα φιλήσουμε κανέναν. Και να φιλήσουμε, θα μασίσουμε μια τσίχλα. Α. Λοιπόν, ωραία. Λάδι, ξύδι και λεμόνι, ναι. Μίτσο, μην φιληθούμε μετά τη σαλάτα. Όχι. Εντάξει. Ωραία. Και μία μερίδα μπριζολάκια. Ναι, βάλτε και πατατούλες και τζατζικάκι και πίτα. Τέλεια. Τέλεια, Άγγελος Barbecue. Πολλά, πολλά φιλιά λοιπόν να στείλω στα παιδιά. Πήγε 29 ο μήνας, πάει και ο Νοέμβριος. Αχ, πού να πάω, πού να πάω. Κορίτσια, θα πάω στο μακιγιάζ γιατί σας άφησα λίγο παραπονούμενες. Και δεν σας έχω δείξει τρόπους μακιγιάζ και ξέρω ότι με παραπονιέστε το πώς θα κάνετε το smokey eye. Μη μου στεναχωριέστε όμως καθόλου, γιατί εγώ έχω τις καθηγήτριες της σχολής, Βάσο και Νατάσα Παλούκα, που κάνουν το πιο εύκολο smokey eyes σε 3 μόλις λεπτά. Προσέξτε τα κορίτσια και κάντε το κι εσείς το ίδιο. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Περιμένω το τηλέφωνά σας στο 2410-288-277. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Υπέροχο smokey eyes από τα κορίτσια Βάσο και Νατάσα Παλούκα. Ένα, να σα πω κάτι. Μου έχει λύσει τα χέρια ο Τρουμπούκης και η Τρουμπούκης.gr. Πήρα όλα μου τα δώρα, όσοι εσείς βλέπατε το μακιγιάζ, και βρήκα τι θα πάρω και στη γογό μου. Θα τις πάρω που τις αρέσουν πάρα πολύ. Τις μπότες αυτές, τελειές. Λέλι κέλι. Μανούλες και νονά. Νονάδες είναι το σωστό, οι πολλές. Είναι οι νονά, οι νονές. Δεν πήγε κανένα σχολείο. Τι νονάδες λες, ρε Βαλάντη? Νονάδες είπες. Βαλάντι. Με εξέθεσες. Οι νονές. Λοιπόν, κοιτάξτε, θα τα πάρουμε. Μπείτε τώρα. Τρουμπούκης.gr. Τα καλύτερα θα έχουν τα παιδιά. Λοιπόν, τώρα ξέρετε τι θέλω. Θέλω να χαλαρώσω και να ησυχάσω το μυαλό μου με τις φωνές σας. Δώστε μου έτσι λίγο, γιατί πρέπει να πάω να βοηθήσω το μάγειρα. Είναι παρεξηγημένο σήμερα. Του δώσα λίγο χρόνο. Μίτσο, φύλαμε. Φύλαμε. Ναι. Φιλάμε. Τελειώσαμε, τι γίνεται? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες σήμερα. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Μοιάζω σαν γλάστρα, νομίζω. Έτσι. Χάρηκα πάρα πολύ. Θα τα πούμε σε κάποια άλλη εκπομπή μετά τα Χριστούγεννα. Μετά τα Χριστούγεννα. Δεν τελειώσαμε, μην φύγετε στις τηλεθεατές μου. Μεγάλο χρόνο. Έχω φάει ήδη 2,5 λεπτά από το χρόνο. Μάλιστα. Θα αφήσει το χέρι μετά, μου. Μετά. Θα αφήσει το χέρι μου να φύγω. Δεν με αφήνει τηλεθεατή μου, δεν με αφήνει, με σφίγγει. Να. Ορχήστρα, αμέσως τώρα πάμε. Δυναμώστε, χορεύουμε. Δώσε. Σε μάτια μου
Άντε λεβέντη σε μάτια μου, λεβέντικα χωρέ, εδείς λεβέντικα χωρέ. Να χειροκροτώ. Κάει και το αγόρι μου. Κάνετε τον πυροσβεστήρα. Μπράβο, 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 μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, τα φιλιά μου να στείλω στην κυρία Γογό, κυρία Γογό μου, από το κατάστημα Oliver Γιώργο Weber, Weber, το που μου έχει γράψει. Έχει καταλάβει η κυρία Γογό, δεν είμαι πολύ καλή στα αγγλικά. Επί τη Παπακυριαζή τα κοσμήματα. Λοιπόν, φιλιά, φιλιά, φιλιά τη στέλνω. Και τώρα πάμε λίγο πριν περάσω τελευταία παρέτα. Δύο λεπτάκια είναι τα τελευταία μα διαφημιστικά. Λοιπόν, καθίστε. Λοιπόν. Beautiful Nails by Yota. Το λέγω να σου κάνω και λίγο διαφήμιση. Καλησπέρα, Ντέβ μου. Σας περιμένουμε όπως κάθε Σάββατο. Παίξτε και το βασανιάρι. Φιλιά πολλά. Ο Θέμης. Καλησπέρα, Ντέμι, από Λιβάδι Ελασσόνας. Μάκη μου, σε ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά που μου στέλνεις. Η Έγλη λέει, αφιερωμένα σε όλο τον κόσμο που αγαπάει τα παραδοσιακά τραγούδια. Γεια σου, Ντέμι, φιλάκια πολλά. Η Χριστίνα. Γεια σου, ρε όμορφη Ντέμι. Βάλε καγγέλια. Πάλι. Θα παίξω το τέλος. Θα κουνήσω το κορμί μου, δεν γίνεται. Θα τα παίξω. Να το αφιερώσω στο γιο μου τον Κωνσταντίνο, είναι 4 και είναι αρρωστούλικος και σε βλέπει. Πολλά φιλιά, Χριστίνα από Βόλο. Κωνσταντίνε μου, περαστικούλια, φιλιά, 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 και θα σου στείλω εσένα τώρα. Θα παίξουμε καγγέλια σε λίγο για να τα χορέψετε εκεί με τη μαμά στο σπίτι. Τώρα, κορίτσια και αγόρια, στείλτε μου mail στο demiaga6. Γιώργο, σίγουρα ξέρουμε τον κωδικό για να μπούμε έτσι, για να κάνω την κλήρωση. demiaga6 παπάκι hotmail.com. Και δίνω σήμερα την Τεχεράν. Δίνω ένα χαλί σαν αυτό που έχω εδώ στο στούντιο, γιατί η Τεχεράν έχει τα καλύτερα, τα ολόμαλα, τα τέλεια, όλα είναι τέλεια και στις καλύτερες τιμές. Και περιμένω τα μηνύματά σας εκεί. Όσοι σας βλέπετε διαφημιστικά μηνύματα, μπαίνω στο mail και κάνω την κλήρωση σήμερα, γιατί έτσι θέλω. Λοιπόν, τελευταία, πάρετε διαφημιστικά μηνύματα και έρχομαι σε 2 λεπτά. Πάτε μέχρι την τουαλέτα να κάνετε πιπί, βάλτε νερό. Ξεκουραζόμαστε κι εμείς λίγο και τα λέμε σε 2 λεπτά. Μην κουνηθείτε πολύ. Τέρμα η φωνή για να με ακούσετε όταν επιστρέψω. Δώσε, Γιώργο! Εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστρέψαμε. Μας μένουν περίπου 7 λεπτά για ακόμη που θα είμαστε στον αέρα εδώ στην τηλεόραση του Άστρα. Περίπου. Αν μπορούμε να ξεκλέψουμε για κανένα ακόμα. Βασίλη, πες μου stop. Πάμε κλήρωση για χαλί Τεχεράν και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Αποστόλη που με αφήνει να κάνω ό,τι θέλω χωρίς να ρωτάω. Πες. Πάμε. Δεν έχουμε χρόνο. Έλα. Παιδιά, πείτε μου stop. Πείτε μου, δεν έχω χρόνο. Έλα, δείξτε το. Λοιπόν, πάμε. Ανοίγω.
Ντέμι, είσαι τέλεια. Θέλω να μπω στην κλήρωση και κέρδισες. Για το χαλί, φιλιά, πολλά Αργυρό Λάρισα. Δεν χάνω εκπομπή. Αργυρό μου, με πολύ αγάπη, με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη από μένα για σένα. Τεχεράν τα καλύτερα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για τα πολλά σας mail, παιδιά. Σημειώστε τον κωδικό μου. Δεν θα σας το πω σε εσάς. Γιώργο, σημειώστε τον κωδικό μέσα για να θυμόμαστε ποιος είναι. Με αυτό θα δουλεύουμε εδώ τώρα το άλλο Σάββατο. Σε αυτό το mail θα σας δώσω, κορίτσια και αγόρια, με αφήνει η τρουμπούκης.gr, θα δώσω ένα γυναικείο ζευγάρι παπούτσι και ένα αντρικό. Λοιπόν, εντάξει, το άλλο Σάββατο θα γίνουν όλα αυτά. Τώρα, Μίτσο! Γεια. Γεια. Έκοψα βήμα για να μην φανεί. Πολύ ωραίο το πιάτο σου. Τι μας έφτιαξε σήμερα? Λοιπόν, έχω σήμερα μοσχαράκι. Ναι. Πες εσύ, έρχομαι. Με ριζότο λευκό και μανιτάρια. Ναι. Έτσι, μια... ακόμα συνταγή για Σάββατο βράδυ. Πολύ ωραία. Και επειδή όμως εσύ νηστεύεις και εγώ δεν είμαι αχάριστος άνθρωπος, ναι, σου κράτησα αυτό που σου παρήγγειλα από τον Άγγελος Μπάρμπεκιου. Έλα, αγάπη μου, τέλειο αυτή η ζαπάτα. Πόπο, σπάσε να φας, θα πάθεις πλάκα. Ωραία. Φίλα μου, εσύ προς τα δω όμως, όχι προς τα δω για να μην κολλήσω. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Έλα, γαργαλιέμαι. Λοιπόν, σήμερα στη μουσική κοντά μας και θα κλείσω με αυτούς, τους ευχαριστώ από καρδιάς. Τιμή μου. Ειλικρινά και το λέω. Πάω πολύ γρήγορα γιατί δεν έχω χρόνο για να δώσω το χρόνο σε εσάς. Σήμερα στο Κλαρίνο, Δημήτρης Κουτής, το τραγούδι του Ραλιά Ρούλα και ακρίβως Δημήτρης. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Στο Αρμόνιο, Πρασάς Γιώργος, κιθάρα Γκορίλας Μάκης και έχεις πολλά και άλλα μηνύματα, Μάκη μου. Και φυσικά στα κρουστά, ο Τζακονίτης ο Θύμιος. Θύμιο μου, χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Χάρηκα σε όλους, κλείνω με τα παιδιά. Είχα τίποτα άλλο να σας πω, δεν θέλω να αφήσω. Σας περιμένω όλους αύριο στο Μήλο των Εξωτικών. Εγώ θα είμαι μετά τις 12 το μεσημέρι. Εκεί 6:30-7 θα γίνουν τα εγγένεια. Τι άλλο είχα? Τα μηνυματάκια ζητώ συγγνώμη που δεν έχω προλάβει να τα πω όλα. Α, κορίτσια, και αυτό θέλω να σας το πω. Δοκίμασε το δανέζικο από το Φίλον Γεύσης. Οπωσδήποτε θέλω να δοκιμάσετε αυτό το δανέζικο και οπωσδήποτε το μιλφέι καραμέλας, παρακαλώ πολύ. Θα με θυμάστε για μια ζωή. Και έρχεται και σπίτι σου, έτσι. Μην το ξεχνάς. 2410-256-776. Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου που με ανέχονται, που μου βγάζουν τόσο ωραία πλάνα. Το Γιώργο, χειροκροτούν τους εαυτούς τους. Το Γιώργο τον Καλόγυρο, το Δημήτρη τον Στέφο, το Βαλάντη τον Καπίτσα, το Βασίλη τον Καραμπάση. Φιλιά στην αδερφή του Βασίλη. Το Μιχάλη το Φατέκα, το Δημήτρη τον Τεζούδη. Γεια σας, ραντεβού στο Μήνα των Εξωτικών αύριο και κάθε μέρα και ραντεβού τηλεοπτικά το άλλο Σάββατο στις 6 παρατέταρτο. Δώσε να προλάβω, δώσε, γεια σας. Στο μωριά, στον γύζο δε με
όλος να